την ευρύτερη περιοχή μας, που μας αφορούν και έχουν να κάνουν με το Κουρδιστάν. Τα λέγαμε και προχθές, το δημοψήφισμα παρά τη συνάντηση του ε, Τραμπ με τον Ερντογάν, στην οποία συνάντηση φάνηκε ότι πήγαιναν να το παγώσουν, έγινε κανονικά προχθές. Ε, το, δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα αυτό του δημοψηφίσματος επί της ουσία πολιτική σημασία έχει, ναι. δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε αύριο Κουρδικό ανεξάρτητο κράτο. Δεν υπάρχει τέτοιο. Και δεδομένο. δεν περιμένει και κανεί ότι το αποτέλεσμα δεν θα, θα βγάλει αυτό που έβγαλε, που είναι αυτό το να ποσοστό. είναι. Το... 90... 92%. 92 έτσι. Είναι τεράστιο ποσοστό και δεν mm -hmm. θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά αυτό. Ε... Είχαν πανηγύρια και χαρέ και λογικό είναι αυτό. Όλα γίνονται για το πετρέλαιο. Όλα γίνονται για τον έλεγχο τη περιοχή. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ο Ερντογάν προειδοποίησε ότι θα ξεσπάσει εθνικό και θρησκευτικό πόλεμο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα και ειδικά αν ήταν το, το ναι. Είναι η βασική πηγή εσόδων για τους Κουρδούς. Mm -hmm. Οι Πεσμεργά, οι μαχητές τους, ελέγχουν το Κυρκούκ που είναι το βασικό. Δεν έχουμε κάποιο χάρτη, έχουμε... κάποιο γραφικό, να δούμε ε... λίγο γιατί μιλάμε. Η... Να πούμε ότι το... αυτό που βλέπουμε στο... στο... καφέ, το σκούρο καφέ, είναι το κουρδικό κράτος. Και κοιτάξτε οι τώρα με ποιους συνορεύει, τώρα αυτό το, το κουρδικό κράτος. Είναι... Με τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, είναι... την Τουρκία. Στην ουσία ε... ένα, κράτο κράτος που δημιουργείται, που υπήρχε, είναι δηλαδή, είναι οι Κούρδοι χωρί κράτος και που βρίσκεται ενδιάμεσα όλων των χωρών της ακριβώς, περιοχής. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι, είναι εντυπωσιακό άμα το σκεφτεί κανεί και, και καταλάβει πού ακριβώς βρίσκεται. Και επίσης, επειδή στο Κυρκούκ που σας είπα, που είναι σημαντική πόλη και έχει και πολύ πετρέλαιο, ζουν, δεν ζουν μόνο Κούρδοι, ζουν και Τουρκμένοι και ζουν και Άραβες. Mm -hmm. Βγήκε λοιπόν ο Μπαχτσελή, ο, ο γκρίζος λύκος, να το πω έτσι για να το Συνεταίρο καταλάβουμε, ο Ερδογάν. Τούρκος. Ναι. Και Στηνήκαμε. είπε ότι υπάρχουν χιλιάδες, είναι η τελευταία εξέλιξη αυτή, ότι υπάρχουν χιλιάδες Τούρκοι εθελοντές έτοιμοι να πολεμήσουν για να διασφαλίσουν την ε, ακαιρεότητα των Τουρκουμένων έχει. που ζουν εκεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να έχει αποτραπεί όλο αυτό. Ε, ήταν να γίνει το 2014, σα θυμίζω, δημοψήφισμα. Δεν έγινε τελικά. Και υπάρχουν ήδη αναλύσει, πολύ εντυπωσιακέ και σημαντικέ, που μπορεί να τι βρει κανεί στα ξένα δίκτυα, που λένε ότι από το 2006 θα μπορούσαν να έχουν σωθεί εκατομμύρια ανθρώπινε ζωέ, αν είχαν πάρει άλλε αποφάσει τότε για τη Μέση Ανατολή οι μεγάλε δυνάμει. Κατέρινα, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε.